Ευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγια του Θεού, ελέησον μου τον αμαρτωλό. Ήρθα στο Άγιον Όρος πριν από 40 χρόνια. Έζησα τα 17 πρώτα χρόνια σε ένα μεγάλο μοναστήρι. Μετά επισκέφθηκα και έμεινα 6 μήνες
στην Αίγυπτο, στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, και το 1990 ήρθα στον Ολοπόταμο και ανέλαβα όλη την προσπάθεια αναστήλωσης και αναβίωσης του Μελοποτάμου. Το Άγιον Όρος είναι μοναδικό και είναι μοναδικό γιατί συνεχίζεται η παράδοση του μοναχισμού 1100 χρόνια. Το Άγιον Όρος είναι αυτό που προσφέρει, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός, είναι το άλας της γης. Είναι ένα συγκεκριμένο, είναι σπονδυλική στήλη της χριστιανικής πίστεως. Δέκα φορές έχω ανέβει. Και η πρώτη και η τελευταία, όλες οι φορές είναι δύσκολες. Γρήγορε, χαίε! Άιδε ρε γρήγορε! Άιδε ρε γρήγορε! Έλα, άιδε γρήγορε, άιδε! Άιντε γρήβα. Δεν πες. Ωραία. Όποιος θέλει, ας πει, όποιος θέλει, ας πει, βγει. Άιντε. Φαίνεται νερό, αυτοί δεν θέλουν, οπότε άσως θα πίνουμε επάνω μια και μια. Ναι, να συμπληρώσουμε κι αυτό. Γιατί επάνω δεν νομίζω πως είναι πόσιμο νερό. Όταν ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος μου φαινόταν δύσκολα τα ζώα. Λέω πως θα μάθω εγώ. Ήρθα από την πόλη που ήξερα από ζώα, ούτε ήξερα. Λέω πως θα μπορέσω εγώ να κάνω με τα ζώα. Τα φοβόμουν στην αρχή. Ούτε καβάλα έφτιαχνα, δυσκολευόμουν. Μετά σιγά σιγά όμως έμαθα. Και όλα πήγανε καλά. Ναι. Άιντε ρε. Άιντε ρε σα. Άιντε ρε. Πάντοτε οι άνθρωποι είχαν αυτήν την τάση να θέλουν να ανεβαίνουν στις κορυφές των βουνών. Είναι ένα δείγμα, είναι μια επιτυχία στο στόχο ότι καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτήν την κορυφή. Ό,τι πετυχαίνουμε εμείς οι άνθρωποι στη ζωή μας είναι σαν να καταλαμβάνουμε μια κορυφή. Ακόμη και στο Ευαγγέλιο μέσα διαβάζουμε και ο Χριστός ανέβηκε στην κορυφή του τάδε όρους μαζί με τους μαθητές και εκεί μεταμορφώθηκε. Γι' αυτό και εδώ πάνω στο βουνό υπάρχει η εκκλησία της μεταμόρφωσης. Δηλαδή ο άνθρωπος εξαγνίζεται κοπιάζοντας και κάνοντας τις θετικές σκέψεις εκεί πάνω στο βουνό, γιατί έχει δύναμη και έχουν περάσει ασκητές, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι
εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που βιώσαν στην ιστορία αυτή των 1100 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, δεν είναι μια απλή ιστορία. Ο Άγιον Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας, το άλλο το όνομα, ο κήπος. Οι μοναχοί θεωρούνται ότι είναι τα άνθη, τα λουλούδια, που εδώ φυτεύονται, μεγαλώνουν, ανθίζουν και πρέπει να ευωδιάζουν. Η Παναγία είναι η μητέρα μας, γι' αυτό και δεν υπάρχει άλλη γυναίκα. Μόνο η Παναγία Δεσπόζη στα Άγιον Όρος. Προσευχή είναι συνδυασμός μαζί με την εργασία. Λένε οι πατέρες, λένε οι γεροντάδες, προσευχή, προσοχή και εργασία είναι μια σίγουρη οδός για να χαλινογωγήσεις το μυαλό σου, τα μάτια σου και να έχεις μια σταθερή πορεία προς το θέλημα του Θεού.
Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, πατέρα. Καλώς τα παιδιά. Πώς είστε, καλά? Παιδιά, ελάτε. Σας βλέπω υδρωμένους. Να πείτε ένα ποτήρι νερό και μετά να πάμε να προσκυνήσουμε μέσα στην εικόνα. Ναι, πάτε, γιατί είμαστε κουρασμένοι. Εντάξει, καλή μου. Τόσο δρόμο κάνατε. Ωραίο κρύο νεράκι. Ελάτε παιδιά να πιείτε, να πάρετε μια ανάσα και μετά να πάμε να προσκυνήσουμε μέσα. Ευχαριστώ. Τις ευλογίες σου, πατέρα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν παιδιά, έχετε ξανάρθει στο μοναστήρι? Όχι. Πρώτη φορά είναι. Πώς σε λένε? Χρήστο, άνοιξε την πόρτα. Όποιος έρχεται πρώτη φορά, ανοίγει εδώ για ευλογία. Περάστε. Ωραία, περάστε. Είναι η πιο μεγάλη εκκλησία που έχει το Άγιον Όρος. Έγινε τα χρόνια πριν από 100 χρόνια, η πιο καινούργια και η πιο μεγάλη. Εντυπωσιάζει, αλλά είναι εκτός από την αγιορείτικη παράδοση. Λοιπόν, Χρήστο μου, τώρα θα σε πάω σε ένα χώρο που εμείς εδώ στο Άγιον Όρος τον έχουμε ιδιαίτερη ευλάβεια και το λέμε και φιλοσοφική σχολή. Λοιπόν, Χρήστο, τώρα θα δεις και κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει εσείς στον κόσμο έξω. Εδώ στο Άγιον Όρος, όταν ο μοναχός κοιμάται, δεν λέμε πεθαίνει, κοιμάται γιατί περιμένουμε να ξανααναστηθεί, τον τοποθετούν αφού γίνει η εκταφή του εδώ μέσα στο κημητηριακό ναό, όπως είναι δίπλα, γίνεται η ακολουθία και η εκταφή του και τον βάζουμε εδώ στις θήκες. Βλέπεις εδώ πέρα υπάρχουν τώρα πολλά κρανία μοναχών, τα οποία άλλα είναι του ηγουμένου, άλλο είναι μοναχού, αλλά όλοι είμαστε στην ίδια μοίρα απέναντι στο Θεό. Και εμείς κανονικά όταν έχουμε τις ακολουθίες κάθε μέρα εδώ ανάβουμε έτσι ένα κεράκι. Και αυτά είναι από λέμε, πόδια και χέρια. Ναι, από πόδια. Και μάλιστα λέει ένα συμβάν, μια ιστορία. Ένας μοναχός ήρθε εδώ και είπε «Χριστός Ανέστη, πατέρες». Και τα οστά κουνήθηκαν και είπανε «Αληθώς Ανέστη». Δηλαδή η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ένα ωραίο κερασματάκι με πολύ αγάπη. Εύχομαι να πάρετε μια ανάσα. Το τσίπουρο βοηθάει Χρήστο στο να ξεκουραζόμαστε. Ξεφεύγει ο υδρότας. Το καφεδάκι να πούμε καμιά ιστορία. Και το γλυκό να βάζουμε το ζάχαρο, ώστε να μπορείς μετά να πας πιο κάτω με λίγα. Έλα με φιλάκι μέσα. Σταθάκης. Ευχαριστούμε, γέροντα. Τίποτα, χαρά μας είναι. Εύχομαι το Άγιον Όρος να σας δίνει ευλογίες και χαρές πάντα και να άρχιστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε και χαρήκαμε πολύ και για την ζητάξη. Όχι, αλίμονο. Και όποτε μπορείτε να ξανάρθετε. Μια που γνωριστήκαμε τώρα και έχετε κάνει την αρχή,
Όποτε θέλετε, εδώ θα είμαστε. Έτσι, Χρήστο. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υγειά του, Γιάννοντα. Παναγιά μαζί σα. Στην υγειά σου και ότι. Όλα τα καλά του Θεού κοντά μα. Ευχαριστούμε. Παναγιά μα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τώρα εδώ είμαι περίπου 5 χρόνια, 6 χρόνια και άλλα τόσο ήμουν στο σύνολο παλιά. Όπου και να είναι ο άνθρωπος, ο Θεός είναι παντού. Αλλά το Άγιο Όρος παραμένει μια πολιτεία μοναχών, μια πολιτεία προσευχής. Εδώ υπάρχουν πεπειραμένοι πατέρες που μπορούν να σου πούνε 5 πράγματα. Και έτσι ήρθα στο Άγιο Όρος. Αυτό βρήκα από τότε που ήρθα από το Σινά, αυτό βρήκα εδώ. Φυσικά ήταν πολύ χάλια. Αλλά τουλάχιστον μπορούσες να μείνεις σε αυτό εδώ το μέρος, μπορούσες να μείνεις. Η σκεπή του ήταν καλή, δεν έσταζε. Και αφού κάθισα ένα χρόνο, είδα ότι μου άρεσε και λέω, εντάξει, ας καθίσω εδώ. Εδώ που ζούμε σε ένα καλύβι, πρέπει να κάνει κάποιος ένα εργόχειρο για να ζήσει. Άλλοι κάνουν θυμίαμα, άλλοι αγιογραφούνε, άλλοι κάνουν ξυλόγλυτα. Έτσι κι εγώ έμαθα αυτό το εργοχειράκι και από αυτό ζω, ως επιτοπλίστων από αυτό ζω, δηλαδή το εργόχειρο. Και έτσι περνάμε και την ώρα μας. Δεν μπορείς όλη μέρα να προσεύχεσαι, δεν μπορείς να διαβάζεις όλη μέρα, θέλεις λίγο να κάνεις και κάτι. Εδώ στο Άγιο Όρος υπάρχουν 3 είδη μοναχισμών. Ένας είναι ο κοινοβιακός, όπου ζουν όλοι οι μοναχοί μαζί, όλα κοινά, κοινή τράπεζα, κοινή ακολουθία και ζουν αρκετοί μαζί. Ενώ ένας άλλος τρόπος υπάρχει να ζουν 5, 6 ή 2 πατέρες μαζί. Άλλος τρόπος και ένας άλλος τρόπος είναι να ζει ο άλλος κατά μόνας. Ευλόγησε ο Γιώργος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, για του Θεού ελέησον ημάς. Άγιε Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Δόξα σοι ο Θεός, είμαι δόξα σοι. Και είναι έτοιμο στον Θεό το άλαμα. Η υπεραγία Θεοτόκη σώσουν εμάς. Το θερμαίνω λίγο. Τώρα ήδη έχει λιώσει το κερί. Κύριε Ιησού Χριστέ, για το Θεό, ελέησον ημάς. Ωραία, πατέρα Βακούμ. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Τείχος και σκέπη των προστρεφόντων είσαι. Χαίρε αχήμαστε λίμοι και ακούαμε. Τη κακία σου σκέπη και την αλήληψη. Το έλεος δείξον επί τους δούλους σου. Υπεραγία Θεοτούχη, σώσον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, δόξα σοι Θεός μου, δόξα σοι. Άγιε Νικόλαε, πρέσβευε υπερημών. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα, κύριε. Στο στήμι. Θα μας πας απάνω. Ωπα! Πάρ' το χέρι σου και την πίσω ρε που το βάζεις. Για αρχίστε τώρα παιδιά, να σας βλέπω. Η αίσθηση της δημιουργίας και η αίσθηση της συνέχειας της ιστορίας είναι αυτή που γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου. Κάναμε έναν πολύ αγώνα 23 χρόνια από το 1990 μέχρι σήμερα να αναστηλώσουμε και παράλληλα να αναβιώσουμε όπως ήταν ο Μελοπόταμος πριν από 100 χρόνια, πριν από 200 χρόνια. Και κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, δηλαδή κατά 80%, το έχουμε πετύχει αυτό και αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση από την πλευρά μου.
Δηλαδή οι άνθρωποι να μην είμαστε ευχαριστημένοι μονάχα στα καλά. Πρέπει να είμαστε συνεχώς σε μια εγρήγορση. Πώς θα πάμε μπροστά, αν δεν έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας. Άγρασα στα φίλια. Μάλιστα, κύριος. Ωραία. Άιντε. Έχει άλλα στα φίλια μαζεμένα εκεί δεξιά αριστερά. Δεν έχει άλλο. Έλα. Πάτερ Αβακούμ, το ψωμί πρέπει να είναι έτοιμο. Ωχ, δόξα τω Θεώ, πάντα δεν έχει έτοιμο. Παίρνει το πανάκι. Ας δοκιμάσουμε αυτό εδώ. Τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού. Εις δόξαν Χριστού, λέει ο γεροντάς μου, και χαρά των αγγέλων, δηλαδή της Παναγίας μας. Το πρώτο του Κυρίου μας, δηλαδή θα το δώσουμε στους γείτονες μοναχούς τα πρώτα ψωμάκια και οι κοπιώντες εις δόξαν Κυρίου να δοκιμάζουν. Αμήν. Για όλους τους μοναχούς να προσπαθήσει να αγιάσει την ψυχή του. Να καθαριστεί από τα πάθη του, από τον εγωισμό πάνω απ' όλα. Ο εγωισμός κόβεται κάνοντας υπακοή οι κοινοβιάτες μέσα στο γέροντά τους και αναμεταξύ τους οι πατέρες. Αλλά είναι ο μοναχός, πρέπει να ελέγχει το νου του, πρέπει να ελέγχει τη σκέψη του, τους λογισμούς του. Και όταν ένας ζει κατά μόνας, μπορεί εύκολα να τον πάρει από κάτω, η κατάθλιψη, η λύπη, πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίζει. Ο μοναχός σιγά σιγά με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει και άλλες ψυχές. Όταν γιατρεύουμε την ψυχή μας, ξέρουμε πώς να γιατρεύσουμε και τις άλλες ψυχές.
εδώ. Ο γέροντας ο δικός μας και εμείς θέλαμε ένα κελάκι στο Άγιον Όρος πάντα. Είναι το έχουμε σε να ερχόμαστε επειδή είναι ευλογημένος τόπος, είναι το περιβόλι της Παναγίας. Αφού έτυχε γνωρίσαμε τον γέροντα Γαβρίλη και μας το πρότεινε. Αποφασίσαμε, μιλήσαμε όλοι μεταξύ μας, κάναμε σύναξη. Και είπαμε θα πάμε εμείς οι δύο αρχικά να επαντρώσουμε το κελί. Και ύστερα όποιος θέλει έρχεται εδώ πέρα και από το μοναστήρι έρχονται και οι πατέρες και έχουμε έτσι μια κοινωνία και με αυτούς. Λίγο ψηλά, πρόσεχε. Μπορείς να καθίσεις κόντρα. Κρατά κόντρα, ναι. Εντάξει. Άστο, να μην το... Αφήσουμε προς το παρόν, έτσι και βλέπουμε. Έλα. Ταινία, ας μην βάλουμε εδώ, ε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι παρά είναι. Θα ζεσταθεί το κοκολάκι μας απόψε. Εδώ, τώρα ετοιμαζόμαστε για Χριστούγεννα αυτό τον καιρό και εμείς που είμαστε στα κελιά, επειδή είμαστε μόνοι μας, θα αναγκαστούμε κάπου να πάμε. Τώρα μπορεί να πάω σε ένα κελί, είναι δύο πατέρες εκεί, ο πατήρ Μακάριος με τον πατήρ Παύλο. Θα είμαστε λίγα άτομα, θα ψάλουμε. Είναι χαρά, τα Χριστούγεννα είναι χαρά, γεννιέται ο Χριστός. Θα ψάλουμε. Τελειώνει και η νηστεία μετά.
Ένα πιστεύω για όλους τους μοναχούς, ο χειμώνας είναι για περισυλλογή. Μαζεύεται ο άνθρωπος. Διαβάζει πιο νωρίς, έτσι πιο κλείνεται στο κελί του, διαβάζει, προσεύχεται. Δεν έχει κόσμο, δεν έχει προσκυνητές. Φυσικά ησυχία ο άνθρωπος δεν θα βρει πουθενά. Ησυχία δεν θα βρει. Θέλω να πω με αυτό ότι παντού είναι καλά, αρκεί ο άνθρωπος να κάνει υπομονή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Παντού είναι καλά. Και στο Άγιο Όρος και στο Σινά και στην Αυστραλία να είσαι και μέσα στο Λονδίνο να είσαι και μέσα στην Αθήνα. Απλώς θέλει υπομονή. Είναι ο τρόπος που θα αγωνιστεί ο άνθρωπος. Και η ησυχία μόνο στο θάνατο πιστεύω θα βρει κάποιος, εκτός και αν αποκτήσει πάρα πολύ τη Θεία Χάρη. Αν έρθει σε τέτοια μέτρα Θείας Χάριτος θα έχει ησυχία, αλλά εννοούμε αυτή την ησυχία την εσωτερική, την πνευματική ησυχία. Γιατί οι θλίψεις, οι στεναχώριες, όλα αυτά θα υπάρχουν όσο πεθάνουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Την τιμιωτέραν και εν δοξωτέραν των ανοστρατευμάτων. Άντε, πάμε λίγο ακόμη. Έλα, δράκο. Άντε, δράκο. Άντε, άντε προχώρα. Πάμε. Άντε. Έλα, έλα. Έλα. Άντε, 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 άντε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Καλημέρα, Πάτερ. Ευλογείτε, Γιώργο. Τι κάνετε. Λοιπόν, σας φέρνω από το ταχυδρομείο ένα δεματάκι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. Να είστε καλά, τι κάνετε, ο γέροντας καλά είναι όλοι. Κάνε δόξα τω Θεώ. Ωραία. Μέσα είναι, άμα θέλει να περάσει με το βίντεο. Τώρα όχι, είμαι φορτωμένος. Δεν θα φύγετε αμέσως. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Επίσης, επίσης. Λοιπόν, ευλογείτε, σας χαιρετώ. Είμαι με το αφαλικό μου για όλους. Λίγο αλεύρι, λίγο τρόφιμα, λίγο φρούτα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευλογείτε. Πού είσαι, πατέρ? Τι είναι? Τι είναι αυτό? Μου έφερε κάτι ο πατέρα λείπει στις καρδιές, ένα δέμα. Είναι για μένα. Ποιος έφερε? Απ' την Αθήνα. Ποιος, αδερφή σου? Ναι. Μια πηγονατίδα. Εδώ το γονάτο. Μια πηγονατίδα, ε? Ναι. Να, δε σώθηκες τώρα. Να δε βάρει φάκες.
Πάει και ένα ζευγάρι για σένα. Μπορεί να χρειαστούν. Είναι πολλές για μένα. Πόσα είναι, δύο, τρία. Από τέσσερα ζευγάρια. Να μου δώσεις και εμένα δύο. Ναι, ναι. Κάτι για αυτούς. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραίο το παπουτσάκι. Mm. Δεν είναι πολύ ζεστό, ναι. Για περπάτημα καλό. Βασικά πρέπει να είναι ελαφρύ, δεν χρειάζεται να είναι ζεστό. Και να μπορεί να πιάνει και στο καλτερίμι, να μην γλιστράζει δηλαδή. Ναι, ναι. Για καλτερίμι ό,τι πρέπει, ε. Ναι. Έτσι εδώ βόλτο. Σου κάνουνε. Ναι, ναι. Να τα τυχεράκια. Δεν μπορεί να το συνηθίσει μόνο γιατί είναι σαν να έχει ένα. Εξοπλάσει, είχα συνηθίσει με αυτά τα πράγματα. Για σίγουρα δεν θα πατά καλά, για σίγουρα δεν. Ωραία. Αν υπάρξει τι, τελικά η επιγραμματεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για να δεσμεύσει. Είναι αλλιώ. Ναι, ναι, είναι πολύ διαφορετικό τώρα το πάτημα αυτό. Το βάλω πολύ καλύτερα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δόξα τω Θεώ. Ο πρόεδρος
Ντόνι, ναι, κλείσ' το ψυγείο αυτό, εδώ. Κλείστε την πόρτα καλά. Κάτσε και εσύ εδώ. Από εδώ κάτσε σε αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Δεν θα κόβεις ούτε την ουρά εδώ πίσω, ούτε το άλλο. Μέχρι εδώ. Κατάλαβες. Κάτσε αυτό που έχει την ουρά του. Αυτό εδώ πέρα δεν το βγάζεις, μένει αυτό. Ναι. Από εδώ βγάζεις και από εκεί. Ένα νέο όμορφο στο σερβίρισμα. Έτσι. Τέλεια. Καθάρισε κι άλλα. Πάρε μου και καθάρισε. Τέλος εδώ. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, δέκα, δώδεκα, 14, 16, 17. Βράζει. Ναι. Άμα βράζει, ρίξτε. Ναι. Είμαι τον Κύριλε. Λοιπόν, κάντε ένα διάλειμμα τώρα. Πάνε πες τους να κατέβουν, να κάνουν προσευχή. Σε αιώνιος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνας των αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, παιδές, επαναγγελόγησον. Χριστέ ο Θεός ευλόγησε ευρώς και τυπώς να δούμε σου κάγιος ή πάντων, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιών, αμήν. Αμήν. Salute, please. Ο Άγιον Όρος κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την επιθυμία να φύγουν από τον υπόλοιπο κόσμο και να συγκεντρωθούν εδώ και να μονάσουν. Τότε από τη μια μεριά αφήνει μια μικρή πόρτα για να μπαίνουν οι άνθρωποι σιγά σιγά με
έναν περιορισμό και από την άλλη είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, κλειστό για το πολύ κοινό, γιατί εάν ανοίξει τις πόρτες, δεν θα είναι τόπος ησυχίας, δεν θα είναι τόπος προσευχής, δεν θα είναι τόπος περισυλλογής, δεν θα είναι μοναστικό, μοναχικό κέντρο. Θα είναι ένας τόπος περιήγησης, θα είναι ένα μουσείο, θα είναι ένας χώρος αναψυχής. Σκέφτονται και ενεργούν εντελώς διαφορετικά από ότι οι λαϊκοί, από ότι οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν οι μοναχοί να είναι το φως για τους λαϊκούς, για τους υπόλοιπους ανθρώπους, συνεχίζουν οι μοναχοί να δείχνουν τον δρόμο περπατώντας μπροστά αυτοί και οι υπόλοιποι ακολουθούν πώς να φτάσουν στο Χριστό. Αυτό είναι η σημασία, ότι από το Άγιον και η προσφορά, αν θα μπορούσα να πω, η προσφορά του Αγίου, αυτή είναι η ουσία. Να φεύγουν ήρεμοι, ξεκούραστοι και γαλινημένοι άνθρωποι.
Όπως ένα παιδί όταν γεννιέται, η μητέρα του το θυλάζει, του δίνει γάλα και εκείνο μαθαίνει και συνεχώς ζητάει γάλα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να σταματήσει αυτή η ενέργεια. Έτσι και ο μοναχός, λέμε, απογαλακτίζεται από τον κόσμο. Δηλαδή, φεύγει από τη ματαιότητα του κόσμου και σταματάει και έρχεται στο μοναστήρι, όπου και πράγματι συναντάει μια καινούργια οικογένεια. Αλλά δεν είναι εύκολο για όλους, γιατί αλλούνου η μητέρα ήταν πιο συναισθηματικά δεμένη, αλλούνου ήταν πιο απόμακρη. Είναι όμως ένα πρόβλημα που ο μοναχός πρέπει να το λύσει δια μιας. Δεν μπορεί να το συνεχίζει. Όσο το συνεχίζει, τόσο το αυξάνει. Πρέπει να το σταματήσεις. Και βέβαια, περνώντας τα χρόνια, το καταλαβαίνεις και πιο έντονο αυτό. Γιατί και μετά οι γονείς σου απομακρύνονται και εσύ απομακρύνεσαι από αυτούς, ξεχνιέστε. Λέμε στην Ελλάδα, μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται. Και θέλει κάποια προσπάθεια. Γιατί είναι και ο αγώνας μας αυτός. Όσο μπορούμε να ζούμε με πιο λίγα, να μην είμαστε δεμένοι με πολλά πράγματα, γιατί δεν βοηθάει στα πνευματικά. Δεν έχει κάτι. Θα πάει σε μια πανήγυρη όταν υπάρχει, θα βρει άλλους πατέρες εκεί, θα μιλήσει, θα πει κάτι, θα κουτσομπολέψει, έτσι με την καλή έννοια του κουτσομπολιού, όχι με την κακή. Λίγο να φύγει από το κελί του, από την καθημερινότητά του, θα δει άλλα πρόσωπα.
Όχι αυτό, αυτό όχι, αυτό βάλτο. Όχι αυτό, όχι αυτό. Στον άλλο δεν τα βάλω να του βάλουμε αυτό. Κάντε αυτό. Τέλος, τέλος. Σήμα. Έτσι όπως είναι εκεί και ακόμη να είναι λίγο κοντέρ, να κρατάει λίγο, καταλαβαίνεις. Έλα πιάσουμε λίγο τον ταβά. Oh,
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα ημέρα σωτηρίας, αδελφοί μου, ημέρα θεία, νέα και αείδιος, που δεν μετρείται με διαστήματα, δεν αυξομοιώνεται, δεν διακόπτεται από νύχτα. Διευκόν το Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Παρακαλούμε να απευθύνετε λόγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σημερινή μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, πανοσιολογιότατοι Άγιοι Καθηγούμενοι και οσιότατοι Άγιοι Αντιπρόσωποι των Ιερών, Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Άθωνος, εξοχότατε κύριε Διοικητά και αγαπητοί πατέρες και ευλαβείς προσκυνητές, μας συγκέντρωσε σε αυτήν εδώ την ιστορική Μονή του Παντοκράτορος, για να υμνήσουμε και να δοξάσουμε τον μεταμορφωθέντα Κύριο. Χρόνια πολλά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί. Oh.
Το κελάκι μας το αξιονεστή ανήκει στη Μονή Παντοκράτορος. Γι' αυτό και η χειροτονία έγινε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Για το κελί μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και η μοναχή του κελιού. Και ύστερα πολύ σημαντικό είναι στο κελί να τελείται θεία λειτουργία, για να μπορούν ύστερα οι μοναχοί να κοινωνάνε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μερικοί από τους πατέρες, όπως καλή ώρα, ο πάτερ εδώ πέρα, όσοι ήταν προχωρημένοι πνευματικά, ήταν πνευματικοί, ήταν γέροντες, τους γράφουν και τα ονόματά τους πάνω. Πατήρ Μακάριος. Θα τα μαζέψουμε τώρα εμείς όλα τα οστά σε ένα χώρο, θα τα ξεσκονίσουμε, θα τα πλύνουμε με κρασί και αφού ξαναφτιάξουμε το παλαιό οστεοφυλάκιο, θα τα επανατοποθετήσουμε εδώ που ήταν πάλι. Επίσης οι ιερείς, μετά τη γύμνησή τους, εκτός από αυτές τις δραφές που φυσιολογικά έχει ένας άνθρωπος, μία, δύο, τρεις γραφές, αποκτάει και μία καινούργια γραφή που σχηματίζει σταυρό πάνω στο κρανίο. Αυτό το έχουν μόνο οι ιερείς μοναχοί, ιερομόναχοι δηλαδή. Σαν δείγμα της χάριτας, μετά τη χειροτονία τους δηλαδή. Αυτή εδώ η κάρα, παραδείγματος χάρη, δεν έχει τη καινούργια γραφή όπως έχει αυτή εδώ πέρα του ιερέα. Είναι χωρίς τη γραφή αυτή. Ο άνθρωπος φυσιολογικά έτσι είναι, δεν έχει γραφή εδώ μπροστά. Σιγά σιγά, μην βιάζεις, έχει πρόβλημα. Συνέχεια το αριστερό.
Ήρθα σε πολλές φορές σε δυσκολίες και πέρασαν αρνητικές σκέψεις από το μυαλό μου, αλλά ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να πω ότι μετάνιωσα και μάλιστα όχι απλώς δεν μετάνιωσα και τώρα να αποφάσιζα αν θα γίνω μοναχός, πάλι θα έλεγα μοναχός θέλω να γίνω. Έζησα πολύ δυνατές στιγμές οι οποίες γέμισαν την ψυχή μου και πιστεύω ότι δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει τίποτε από αυτά που υπάρχουν, από αυτά που έχω δει στις διάφορες πόλεις, αυτά που απολαμβάνουν σήμερα οι άνθρωποι. Πάντοτε οι άνθρωποι είχαν αυτήν την τάση να θέλουν να ανεβαίνουν στις κορυφές των βουνών. Είναι ένα δείγμα, είναι μία επιτυχία στο στόχο. Ότι καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτή την κορφή. Ό,τι πετυχαίνουμε εμείς οι άνθρωποι στη ζωή μας είναι σαν να καταλαμβάνουμε μια κορυφή. Δηλαδή ο άνθρωπος εξαγνίζεται κοπιάζοντας και κάνοντας